Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αύριο ξεκινάνε τα σχολεία. Τα μέτρα φθορχίας. Με αφορμή την έναρξη της σχολικής περίοδου, εμείς σαν Τροχία Κορίνθου έχουμε σκοπό να, στα σχολεία, τα δημοτικά τουλάχιστον, να έχουμε απ' έξω τροχονόμους να βοηθήσουν την είσοδο και έξοδο μαθητών, να ενημερώσουμε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς για την κυκλοφοριακή αγωγή. Εδώ θέλουμε τη βοήθεια των γονέων και των καθηγητών και των δασκάλων τα παιδιά, αν έχουν κάποιο ατύχημα. Θα είμαστε αυστηροί στο θέμα των σταθμεύσεων, ειδικά προϊσόδων δημοτικών σχολείων προς αποφυγή ατυχημάτων και θα είμαστε και ιδιαίτερα αυστηροί στο θέμα οδήγησης μοτοποδηλάτων, ειδικά από μαθητές, ανεφάδιας οδήγησης μοτοποδηλάτου ή χωρίς κράνος. Εδώ μιλάω σαν γονιός, προτιμώ να στεναχωρήσω φίλους, συμπολίτες, παρά να έχουμε κάποιο δυσάρεστο γεγονός, κάποιο τροχαίο ατύχημα και να οδηγεί ο νεαρός χωρίς κράνος ή χωρίς δίπλωμα. Συνεργεία θα βγουν λεωφορεία ελέγχου. Θα βγουν συνεργεία, έχουμε ήδη κανονίσει να υπάρχουν συνεργεία ελέγχου. Θα ελεγχθούν όλα τα λεωφορεία, τα σχολικά που μεταφέρουν μαθητές. Εκεί δεν θα υπάρχει καμία ανοχή. Βέβαια, από ό,τι βλέπω τα στατιστικά στοιχεία, ούτε πέρσι είχαμε παραβάσεις από τα σχολικά λεωφορεία. Εδώ τα λεωφορεία έχουν ελεγχθεί κατά επανάληψη. Τηρούν τους κανόνες ασφαλείας, να μην ανησυχούν οι γονείς, η τροχιά θα είναι παρούσα. Τώρα, το τελευταίο καιρό, τώρα κάποιες μέρες, βλέπουμε στην πόλη της Κορίνθου πολλή τροχιά. Και αναρωτούνται οι πολίτες τι έγινε. Εντάξει, πέρα από διοικητής τροχιάς, είμαι και κάτοικος της Κορίνθου, όπως γνωρίζετε. Τουλάχιστον ο πεζόδρομος θα κοιτάξουμε να τον διαφυλάξουμε. Καλώ τους συμπολίτες μου να μας βοηθήσουν. Δεν υπάρχει λόγος να μπαίνουν να παρκάρουν στον πεζόδρομο άνευ λόγου. Αυτοί οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να μπουν στον πεζόδρομο το γνωρίζουν, έχουν σχετικές άδειες. Δεν υπάρχει λόγος να είμαστε προκλητικοί έναντι των υπόλοιπων συμπολιτών μας. Ομοίως και σταθμεύσεις οι οποίες προκαλούν διπλοπαρκαρισμένα οχήματα με σκοπό να πάμε να πιούμε καφέ, εκεί δεν θα δείξουμε καμία ανοχή. Θα μπει σε υπηρεσία για να η υπηρεσία μας θα εφαρμόσει όλες τις μεθόδους προκειμένου να διασφαλίσουμε την ομαλή κυκλοφορία της πόλης. Η τροχία, το κάνω μια παρένθεση, δεν είναι για να γράφει κλήσεις. Η τροχία είναι για να διευκολύνει την κυκλοφορία. Αυτό είναι ο ρόλος μας και αυτό θα επιτελέσουμε. Και αν χρειαστεί, θα επιβεβαιώσουμε και παραβάσεις. Και σε αυτούς που παρκάρουν σε αμαία. Δεν το συζητώ. Θέσεις αμαία. Θέσεις διευκόλυσης. Διαβάσεις πεζών, όλα εκεί πέρα. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ τους στις γωνίες που είναι τα φανάρια, εδώ Κολιάτσου Αποστόλου Παύλου, Ανεξαρτησίας Δαμασκηνού, για να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των πολιτών. Παρακαλώ λοιπόν τους συμπολίτες μας να αποφεύγουν, να μην προκαλούν, να μην είναι υπέτη κυκλοφοριακών προβλημάτων.